και από τον Ασπρόπυργο θα πάμε στην Βόρεια Ελλάδα, όπου και εκεί στη ζωή των κατοίκων έχουν μπει οι συμπαθέστατες αρκούδες. Θα μάθουμε για ποιο λόγο. Πάμε να στο μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Πάνο Στεφάνου, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας Αρκτούρου. Είχαμε δύο περιστατικά. Κύριε Στεφάνου, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Είχαμε ένα περιστατικό στην Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά. Τελευταία είχαμε και ένα περιστατικό λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι φυσικά πολύ κοντά στην πόλη, στο Ανατολικό, που ήταν κάπως πρωτόγνωρο, αλλά υπήρξε και κινητοποίηση τόσο από τον Αρκτούρο Ρότσο και από τον φορέα, τον τοπικό, αλλά και από την Καλλιστό, την άλλη περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται με τη διαχείριση. Σε ποιες περιπτώσεις μία αρκούδα, ένα ζώο, τόσο εντυπωσιακό βέβαια, μπορεί να γίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών απειλητικό για τον άνθρωπο? Συνήθως αυτά τα περιστατικά, όσο και αν τρομάζουν το να ακούμε ότι μία αρκούδα μπορεί να μπει σε μια κατοικημένη περιοχή, ναι. Συνήθως αυτά τα περιστατικά δεν μας έχουν δείξει ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αρχικά γιατί αυτό γίνεται τις βραδινές ώρες, ενδεχομένως και αργά τα μεσάνυχτα, όταν δεν υπάρχει κυκλοφορία των ανθρώπων. Και επίσης και η αρκούδα ίδια θέλει να αποφύγει τον άνθρωπο και απλώς εκμεταλλεύεται αφενός το γεγονός της απουσίας εκείνη την ώρα από τον ανθρώπων από την κυκλοφορία, αλλά και αυτό φυσικά που τους έλκει είναι η εύκολη πρόσβαση σε φαγητό. Γι' αυτό και έχουμε δει ότι πλησιάζουν πολλές φορές σε κατοικημένες περιοχές, γιατί μπορεί να βρουν τροφή είτε έξω από αυλές, είτε σε κάδους που μπορεί να είναι ανοιχτοί και να έχουν υπολείμματα τροφών, είτε ακόμα και σε κάποιες αυλές που έχουν δέντρα, έχουν κάποιους καρπούς και είναι αφύλακτες, ή ακόμα και σε αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες φυσικά δεν είναι προφυλάσσονται με κάποια ηλεκτροφόρα περίφραξη, έτσι ώστε ναι. να κρατάει τις αρκούδες μακριά. Ο άνθρωπος πώς μπορεί να αμυνθεί σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να τραυματιστεί κάποιο ζώο? Αυτό ήθελα να πω ότι συνήθως δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή με το ζώο. Συνήθως το ζώο απομακρύνεται. Εκεί όπου έχουμε δει να... ή μπορεί ας πούμε από την εμπειρία μας να γίνει μία αρκούδα απειλητική, είναι είτε εφόσον πρόκειται για θηλυκό και έχει μαζί της μικρά τα οποία με κάποιο τρόπο νιώσει ότι απειλούνται, είτε εάν όπως έχουμε δει σε ένα-δυο περιστατικά με κυνηγούς, εάν ευνηδιαστεί η αρκούδα εντός φυσικά του βιοτόπου της, αυτό γίνεται από τα σκυλιά ή ακόμα και την παρουσία των κυνηγών, και στην προσπάθειά της να διαφύγει έτσι υπάρξει κάποια εμπλοκή, όπου πέρσι υπήρχε ένα περιστατικό με τραυματισμό κάποιου κατοίκου της Καστοριάς. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήταν σοβαρός, αλλά ευτυχώς ήταν κάτι που ξεπεράστηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια αμυντική στάση της αρκούδας και όχι επιθετική. Η αρκούδα δεν θέλει να τραφεί από τον άνθρωπο και γι' αυτό δεν την έχουμε δει να επιτίθεται στον άνθρωπο, με την έννοια που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ή ενδεχομένως μπορεί να έχουμε δει σε κάποια ταινία. Η αρκούδα δεν θα κυνηγήσει ποτέ τον άνθρωπο για κανένα λόγο, παρά μόνο θα προσπαθήσει να απελευθερωθεί, να αποδεσμευτεί από μια κατάσταση έτσι ώστε να αποχωρήσει χωρίς να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο που ίδια νιώθει ότι βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Η αρκούδα δεν θα κινηθεί απειλητικά για να τραφεί σωστά από τον άνθρωπο. Ακριβώς. Και γι' αυτό άλλωστε έχουμε και σχετικές οδηγίες που δίνουμε και στους ανθρώπους που επιλέγουν να βγουν για κάποιο περίπατο στο δάσος. Είναι μια δραστηριότητα που ειδικά μετά από την καραντίνα, μετά από όλο αυτό το διάστημα εγκλεισμού που έχουμε περάσει, είναι απαραίτητο στον άνθρωπο. Δηλαδή είμαστε και ως οργάνωση υπέρ τέτοιων δραστηριοτήτων που φυσικά γίνονται με σεβασμό στη φύση και στα άγρια ζώα και μπορούν φυσικά να, εφόσον δεν κινούνται απειλητικά σε κάποιο ζώο, να γίνονται ακόμα και φυσικά μέσα στα δάση εκεί όπου είναι ωραία. Κύριε Στεφάνου, βέβαια, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.